Το επόμενο θέμα έχετε το χώρο της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας. Είναι μια αρνητική εξέλιξη για την οποία μάλιστα πολλοί είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως. Μιλούμε για το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από την περίοδο της πανδημίας. Είναι αρκετές οι επιχειρήσεις οι οποίες επωφελήθηκαν από εκείνο το πρόγραμμα. Φοροτεχνικοί και οικονομολόγοι από την περιοχή μας είχαν επισημάνει από νωρίς τον κίνδυνο το πρόγραμμα, το ποσό της ενίσχυσης να φορολογηθεί, να θεωρηθεί φορολογητέο. Και μάλιστα επεσήμαναν πως πρόκειται για λάθος στην διατύπωση της απόφασης το οποίο προκαλεί το πρόβλημα αυτό. Ζητήθηκε λοιπόν και από πολιτικούς παράγοντες να παρέμβουν έτσι ώστε να διορθωθεί και να μην υπάρξει απώλεια μέρους ενίσχυσης από τις επιχειρήσεις που πραγματικά χρειάζονταν την ενίσχυση που τελικά έλαβαν. Δυστυχώς δεν υπήρξε θετική εξέλιξη, δεν άλλαξε κάτι παρά κάποιες προφορικές διαβεβαιώσεις που είχε λάβει ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής και τελικά το ποσό αυτό θεωρήθηκε, κρίθηκε και αξιολογήθηκε ως φορολογητέο. Ένας από τους ανθρώπους που επεσήμαναν από νωρίς το πρόβλημα και με δημόσιες τοποθετήσεις και όχι μόνο ήταν και ο κύριος Σιαμπανόπουλος, φοροτεχνικός της περιοχής μας, με τον οποίο έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν το θέμα αυτό. Δυστυχώς, κύριε Σιαμπανόπουλε, καλησπέρα σας. Δεν ακουστήκατε, δεν εισακούστηκε η παρέμβασή σας και το ποσό τελικά είναι φορολογητέο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Καλή να καλησπέρισω όλους τους τηλεθεατές του ΦΛΑΣ. Το είχαμε ξαναζητήσει το θέμα πριν αρκετό καιρό πριν και σας είχα επισημάνει τότε ότι είναι μία από τις λίγες επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, η οποία τελικά είναι φορολογητέα. Mm-hmm. Ενώ για όλες τις υπόλοιπες ενισχύσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του COVID προέβλεψε ο νομοθέτης και έλεγε ξεκάθαρα μέσα στις εγκριτικές αποφάσεις ότι το ποσό το συγκεκριμένο είναι ακατάσχετο, είναι αφορολόγητο και λοιπά, και τα υπόλοιπα με θέματα που αφορούν τους επιχειρηματίες, και ακατάσχετο και αφορολόγητο. Για τη συγκεκριμένη ενίσχυση δυστυχώς δεν προβλέθηκε κάτι τέτοιο από αυτούς που συνέταξαν το πρόγραμμα, από την πολιτική ηγεσία, με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνεται στα φορολογητά εισοδήματα των επιχειρήσεων και φυσικά να υπευαρυνθούμε με τους αναλογούντες ετήσιους φόρους που σήμερα, που ξέρετε, στα νομικά πρόσωπα είναι 22%. Mm. Και φυσικά όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είναι με την κλίμακα που ενδεχομένως εκείνη τα πράγματα να είναι ακόμα χειρότερα. Να φτάσει η φορολογία και σχεδόν στο 45%. Με αποτέλεσμα η πραγματική επιδότηση να είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή που αρχικά είχε ακουστεί και είχαν υπολογίσει και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, κύριε Σιαμπανόπουλε, σωστά? Λογικό είναι τη στιγμή που παίρνεις κάποια χρήματα και σου λένε μετά ότι αυτά θα προληφθούν, είτε 22% αφαιρεθεί είτε 45%, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μείωσης του ποσού αυτού. Δηλαδή επιστρέφεται στο κράτος ένα αρκετά μεγάλο ποσό, αλλά το πραγματικό ποσό το οποίο τελικά θα μπορέσει να αξιοποιήσει ο επιχειρηματίας για να καλύψει τις ανάγκες του και την ενδεχόμενη μείωση του τζίρου του και μείωση στην κερδότητα του διάστημα αυτό, θα είναι πολύ λιγότερο. Και να θυμίσουμε, δεν θέλω να μιλήσουμε πολιτικά, αλλά να θυμίσουμε ότι την περίοδο που γνωστοποιήθηκε το πρόγραμμα αυτό, με διθυραμβικά σχόλια από κυβερνητικούς παράγοντες, είχε παρουσιαστεί το ποσό, το οποίο δυστυχώς βάσει φορολόγησης και εξαιτίας φορολόγησης είναι τελικά πολύ μικρότερο. Είχατε επισημάνει εγκαίρως το πρόβλημα και εσείς και άλλοι συναδελφοί σας και είχατε πει ότι υπάρχει κάτι παράδοξο, ότι σε αντίστοιχα προγράμματα, το αναφέρεται στην αρχή της κουβέντας μας, αυτή η πρόβλεψη είχε γίνει. Άρα μπορεί να ήταν παράβλεψη του νομοθέτη, μπορεί να ήταν και μία απόφαση η οποία πάρθηκε ενσυνείδητα. Γιατί δεν άλλαξε? Το λάθος διορθώνεται εφόσον επισημανθεί. Οι επισημάνσεις είχαν γίνει. Παράδειγμα, από ό,τι έχω υπόψη, γιατί επικοινωνήσαμε εμείς ως φοροτεχνικοί, γιατί λόγω της ειδικότητάς μας είχαμε τη δυνατότητα να επισημάνουμε τη σχετική δυναμία του προγράμματος, να το πούμε έτσι, ή αυλεψία, ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι έγινε, και ενημερώσουμε και τους αντίστοιχους φορείς. Να φανταστείτε ότι και το επιμελητήριο έκανε σχετική επισήμανση προς το Υπουργείο. Και από ό,τι διαβάζουμε τον οικονομικό τύπο και άλλες εφημερίδες και περιοδικά, βλέπουμε ότι πολλοί το επισημάνουν αυτό το πράγμα. Δυστυχώς όμως δεν έγινε τίποτα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η πολιτική ηγεσία όντως το είδε το θέμα αυτό, αλλά για τους δικούς της λόγους δεν θέλησε να το αλλάξει ή να το κάνει αφορολόγητο. Και κανένας δεν δικαιούται να πει πως δεν γνώριζε. Είναι λίγο πολιτικό αυτό το πράγμα. Ναι, είναι σαφές. Είναι σαφές θέσεις. Δεν δικαιούται κανείς να πει ότι δεν γνώριζε, γιατί η επισήμανση έχει γίνει και από εσάς και από τους φορείς με τους οποίους είστε σε επαφή. Πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, κύριε Σιαμπανόπουλε, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των φορολογικών? Φαντάζομαι βρισκόμαστε στο τέλος, έτσι?
Στο τέλος βρισκόμαστε. Κανονικά η ημερομηνία η τελική είναι μέχρι 30 Οκτώβου, αλλά ήδη παρουσιάζονται προβλήματα και από ό,τι μιλάμε και με άλλους συναδέλφους, αλλά και με τα όργανα τα οποία ανήκουμε, όπως είναι η Ομοσπονδία Φοροτεχνικών, ήδη έχει ζητηθεί ακόμα μία παράταση να πάει μέχρι 39, γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι και οι λογιστές είναι άνθρωποι, πρέπει και αυτοί να κάνουν τις διακοπές τους, πρέπει και αυτοί να εξηχάσουν ένα διάστημα, και ο Αύγουστος φυσικά ενδείκνεται, γιατί είναι ο μήνας με τις ανεξαιρέσουν τις φορολογικές δηλώσεις, με τις λιγότερες υποχρεώσεις, γιατί και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν. Και δυστυχώς, ενώ είχαμε έναν Αύγουστο, να το πούμε έτσι, για να μπορούμε να κάνουμε τις διακοπές μας, και αυτός λόγω των φορολογικών δηλώσεων και των αυξημένων υποχρεώσεων, οι οποίες στείλονται χρόνο με το χρόνο, δυστυχώς δεν μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε. Ναι. Θα πρέπει κάποια στιγμή το Υπουργείο να πάρει μια απόφαση και να βάλει μόνιμη προθεσμία την 39, για να μπορούν και οι λογιστές να κάνουν τον προγραμματισμό τους καλύτερα, για να μπορούν και αυτοί έτσι να αντιμετωπίσουν τις εκκρεμότητες τις οποίες υπάρχουν. Κύριε Σιαμπανόπουλε, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ και όλους τους τηλεθεατές σας.